Εσένα το τραγούδι σου άρεσε τώρα αυτό? Μου άρεσε πάρα πολύ. Το οποίο το αντιλαμβάνομαι ότι το αφιερώνει το like, έτσι. Το αφιερώνει. Όχι μόνο, και σε όλου του κακοπροαίρετου που με έχουν πικράει. Έλα μου, έπαιρνε κακοπροαίρετο. Εντάξει, δεν έκανε για καλά. Αλλά περισσότερο ξεκίνησε από αυτόν όλη η ιστορία. Αυτό με είχε αποκαλέσει πρώτο, έτσι. Και δεν έχω παρέλθει παραμόνωμα τώρα. Έξω από πλάκα. Από τον Μπιγιονσέ, πετυχημένο τον Μπριζολέ. Δηλαδή... Ο Γιωσάκου, να δεις πώς προέκυψε. Είχε έρθει ο Βασίλης Ανδρυμούς και μου έκανε ένα γύρισμα. Και του λέω, εκεί που φιγουράρει η Μπιγιονσέ, η φωτογραφία μου μέσα στο ίντερνετ, φιγουράρω κι εγώ. Διότι έχω γίνει δικτυακά χρυσή. Τι σημαίνει αυτό? Τι έχεις γίνει? Δικτυακά χρυσή. Τη φοράς κανένα δίχτυ? Όχι. Είναι 20.000 ταυτόχρονες ακροάσεις. Έχουν μπει και έχουν ακούσει το τραγούδι μου την ίδια μέρα και ώρα. Σοβαρά, βέβαια. Και ο κόμβος της Γιαχού μου έκανε στις 30 Ιουλίου, μου έκανε την απονομή του βραβείου μου. Και τους είχα πει. Μπήκαν 20.000 τύποι και ακούγαν το τραγούδι σου. Και παραπάνω. Το τραγούδι. Όχι, το άλλη μια φορά. Για άλλη μια φορά. Το hit. Και είχα πει αυτή τη λέξη ότι εκεί που φιγουράρει μέσα στο. Ναι, την πηγιώσε, δεν είπε χοντρή. Την πηγιώσε. Την είπε για αυτή χοντρή. Δεν την είπα χοντρή, αλλά. Όμως... Κάτι, σε βλέπω, πήρε κάτι είπες. Πήρε το Photoshop, άμα δείτε τι φωτογραφίε την πηγιώσε, είναι με πολύ χοντραμπούτια και με κεταρίτιδα. Λοιπόν, οπότε έχει πολύ πιο χοντρά αυτά. Εγώ δεν παίρνω θέση αυτό. Δηλαδή μπορεί να μα έρθει μια αγωγή η οποία να λέει θέλουμε 10 εκατομμύρια γιατί είπατε ότι έχει κυταρίτιδα. Και μετά πώς θα βγάλω. Δεν το λέμε, το λένε φωτογραφίες που κυκλοφορούν μέσα στο. Ναι, αλλά μήπως αυτές είναι προϊόν. Κατάλαβα. Στο ανάποδο κάνουν. Εσύ νομίζω ότι συνήθως κάνουν υψηλές αναλύσεις, ρετούς. Κοίτα, διαφήμιση πάντως με τον Περιζωρίο σου κάνει διαφήμιση. Σου έκανε τρομερή διαφήμιση. Πήγε στην εκπομπή, του πρόσφερε λουλούδια. Πήγα εκεί, την ώρα που με έλεγε μου βάλω μπεμπέκα, εγώ του πρόσφερα τα λουλούδια. Γενικότερα έχει παίξει πολύ ζωολογία, μας έχει επηρεάσει ο Σκάι με τα ντοκιμαντέρ που δείχνει. Την ώρα που με φώναζε έτσι δεν περιμένω ότι. Μετά με αντιλήφθηκε, την ώρα που με είπε μου βάλω μπεμπέκα. Σηκώνω βάρο και του προσφέρω και εγώ τα λουλούδια. Και εσύ είπε ελεφαντίνα μετά τη Μαριάννα. Και τα προϊόντα ποιότητα που βγάζει η πράγματι είναι από τα ευγενέστερα θεολογικά προϊόντα που μπορεί κανείς να βρει. Το λάδι, το μέλι, το γάλα, το τυρί, το κρέας, το χόρτο. As the smoke is driven away, ja, drive them away.